Καλή σας μέρα, κύριε Καλή. Πώς είστε, όλα καλά? Υπέροχα. Μπράβο, ρε φίλε. Μπορείς να μην είσαι καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν? Τι έπαθες εσύ τώρα? Όχι, για τον χώρο του ποδοσφαίρου λέω. Καλά, καλά, έπεσες από κανένα σύννεφο? Εντάξει. Όχι βέβαια. 25 χρόνια φτάζουμε. Όχι βέβαια, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δεν κατοικώ στα σύννεφα για να πέσω από τα σύννεφα. Οπότε είμαι μια χαρά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθεί ποδόσφαιρο, όλο και κάτι συμβαίνει. Που ξέρεις, που μας απασχολεί και λες πως έγινε αυτό. Αλλά οκ, πάμε παρακάτω. Έχουμε αγωνιστικά. Τι αγωνιστικά έχουμε? Εννοώ αγωνιστικά Φρέιρε. Αυτό είναι το βασικό. Φρέιρε, προλαβαίνει τελικά αυτός? Τώρα, το λέω και χθες του Τάσου και το λέω και σήμερα, είναι οι πιθανότητες υπέρ του. Δεν σου λέω 100-0, αλλά περισσότερες πιθανότητες έχει τώρα να αγωνιστεί παρά να είναι εκτός. Ιατρικά πάντα. Το βαθμό ετοιμότητας θα τον δει ο Μαρτίνεθ με τους συνεργάτες του, παρά μόνο πότε θα μπει στις προπονήσεις. Γιατί αν σου πει ο γιατρός ότι ιατρικά είναι ok την Παρασκευή και δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα, φαντάζομαι ότι δεν είναι και το πιο εύκολο για να παίξει. Γι' αυτό λέω ότι άλλο το ιατρικό κομμάτι που δίνει το ok ο γιατρός για να μπει στις προπονήσεις και άλλο και το... Ναι, γιατί θα έχει συμπληρωθεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας από την ενεργό δράση λόγω και της διακοπής. Πολλά παιδιά έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες, οκ, θα έχουν ένα σχετικό ρυθμό, αλλά παιδιά τα οποία δεν παίζουν εθνικές ομάδες, είχαν και τραυματισμό όπως ο Φρέιρε για παράδειγμα, θα είναι κοντά τρεις εβδομάδες, ένα μήνα έξω, έτσι. Ναι, άρα σου λέω, το θέμα είναι και πότε θα μπει στις προπονήσεις. Ναι, ναι. Γιατί αν για παράδειγμα μπει, ξέρω εγώ, αύριο μπει στις προπονήσεις, μιλάμε σε διαφορετική βάση. Ή αν μπει, ξέρω εγώ, κάνει 5 προπονήσεις, τυχαίο το νούμερο, το 5, θα πεις ότι έχει ένα βαθμό ετοιμότητας για να παίξει. Για να το συμπεριλάβει στα πλάνα του Μαρτίνες. Αυτό είναι το βασικό. Να δούμε το τι γίνεται εκεί. Από εκεί και πέρα έρχονται πολύ καλά μηνύματα από του Ρέντι για τον Ομάρ και τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν έπαιξε και με τη β' ομάδα του Ολυμπιακού. Το θέμα όμως ποιο είναι. Μετά τη διακοπή ο Ολυμπιακός έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, West Ham μέσα έξω, ΠΑΟΚ, Όφη, Αστέρα και Κύπελο. Όφη και Αστέρα πού? Εκτός είναι και ο Όφη και ο Αστέρας. Εκτός και ο Όφη και ο Αστέρας. Έχει μέσα Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, West Ham μέσα και έξω, έχει και ένα κύπελο. 1-2 Νοεμβρίου είναι το κύπελο. Να παίξουν πού τα παιδιά αυτά? Περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλο του κυπέλου. Αλλά καταλαβαίνεις, Ευρώπη έτσι αλλιώς ο Μπιανκόν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά με τέτοιους αντιπάλους, πού να πάρουν χρόνο συμμετοχής? Ναι. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Και είναι ξέρεις ακόμα αυτά που λέγαμε, ότι χτίζεται ο Ολυμπιακός, χτίζεται μέσα από επίσημες αναμετρήσεις, συνεχίζεται ακόμα και τώρα που είμαστε στα μέσα του Οκτωβρίου και το πρόγραμμα αυτό θα πιάσει και μέσα Νοεμβρίου και είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια για να μπορέσει να τους εντάξει σιγά σιγά στα πλάνα του Ισπανός προπονητής. Αλλά πορεύεσαι με αυτά τα δεδομένα. Κρατάμε το ότι και οι δύο δείχνουν πολύ καλή εικόνα στις προπονήσεις και βλέπουμε. Θα πάρουν το μόνο που μπορείς να κάνεις, Νίκο, είναι να τους βάζεις σιγά σιγά στην αποστολή, έτσι, και να τους δίνεις, αν βολεύει η εξέλιξη των αγώνων, κάποια 15 λεπτά, 20 λεπτά σε κάθε ευκαιρία. Για να δεις πώς θα ανταποκρίνονται μέσα στην ομάδα, έτσι. Σιγά σιγά σταδιακά. Φαντάζομαι ότι είναι ένας τρόπος αυτός. Ένας δεύτερος είναι όπως ο Μπιανκόν πήρε χρόνο συμμετοχής με τη δεύτερη ομάδα. Μήπως πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής με τη δεύτερη ομάδα. Αυτό να κάνουν μόνο προπονήσεις και τώρα μπαίνουν αποστολή. Και βλέποντας τι κάνοντας. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Εδώ καλά καλά δεν έχει μπει το δεύτερο αριστερό μπακ σε λογαριασμό. Έτσι, σε βασικό εννοώ, σε θέση βασικού. Λέω και τον. Για τον Αργεντίνο. Δεν έχει μπει ακόμα να πεις ότι ξεκινάει η εντεκάδα με αριστερό μπακ τον Ορτέγα. Τώρα συμφωνούμε. Είναι δύσκολο να βάλεις και τρίτο στη διαδικασία αυτή. Ναι, είναι τα προβλήματα που ήξερα στον Ολυμπιακό ότι θα υπάρχουν από τη στιγμή που η ομάδα χτίζεται μέσα από τα παιχνίδια. Έτσι. Δεν είναι καινούργιοι παίχτες. Αυτά τα θέματα θα υπάρχουν. Ναι, και τώρα έχει πολύ μεγάλη αξία να δούμε και γενικά πώς θα διαχειριστεί το ρόστερο ο Μαρτίνεθ. Σε αυτό το βουνό που ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού να το περάσει. Εννοώ και ναι. Πολλά μάτς και δύσκολα μάτς. Δύσκολα μάτς. Είπα, ξαναλέμε, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η Κορονίδα. Δεν υπάρχει, ό,τι και να είναι, είναι ντέρμπι με Ονίων.
West Ham μέσα έξω, ΠΑΟΚ, Όφι έξω, Αστέρα έξω, και όλα αυτά είναι, δεν είναι 21 μέρες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, ναι. Η σειρά των τέτοιων λευκών. Ναι. Έχει αξία να δούμε. Ναι, κάποια στιγμή θα παίξουμε και με αυτούς τους αντιπάλους. Θα τους βρεις στο δρόμο σου. Υποχρεωτικά δηλαδή πρέπει να πορευτεί ο Ολυμπιακός με αυτά τα δεδομένα. Όπως το πορευτούν όλοι, τι να κάνουμε. Έχουμε άλλες εκκρεμότητες που περιμένουμε να δούμε από κατάσταση ποδοσφαιριστών. Όχι, όχι, μόνο ο Φρέιρε. Μόνο ο Φρέιρε. Αυτός που απασχολεί, και να δει και την πορεία των διεθνών και να επιστρέψουν όλοι υγιείς και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, τι χρόνο συμμετοχής θα πάρουν, όλα αυτά που ξέρεις που παίζουν ρόλο και υπολογίζει πάντα ο προπονητής μετά τη διακοπή από υποχρεώσεις εθνικών ομάδων. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Καμαρά δεν έχει φύγει με εθνική ομάδα, σωστά? Όχι, όχι, Καμαρά δεν έχει φύγει. Γιατί νομίζω ότι αυτό το διάστημα της διακοπής για τον Καμαρά και τον Έσε είναι βάλσαμο. Ναι, να ξεκουραστεί και ο Έσε και να βρει ξανά τα πατήματά του μετά τα προβλήματα που του ήρθαν μέσα μένα. Και ο Ποντένσε πιστεύω ότι θέλει και αυτός τη δυνατότητα να υποφεληθεί από αυτή την διακοπή. Είναι ευκαιρία να υποφεληθεί από αυτή την διακοπή. Εντάξει, αυτός δεν είναι μια ζεκουρασμένος όμως. Όχι μόνο, αλλά δεν είχε ρυθμό. Οπότε έδειχνε, δεν έδειχνε κουρασμένος. Μια κούραση θα τη βγάλει. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είχε ρυθμό, οπότε υποχρεώθηκε ξαφνικά να μπει σε ένα διαφορετικό ρυθμό. Λογικό είναι δηλαδή να θέλει και αυτό στη διαχείρισή του. Προετοιμασία είχε κάνει, παιχνίδια δεν είχε ο... Σημαντικό φίλε, υπάρχει στο ρεπορτάζ. Σημαντικό, όχι, αυτά είναι τα δεδομένα. Ωραία. Και πορευόμαστε. Ωραία, καλή σου μέρα φίλε. Είναι λίγο για...